Έχω παρατηρήσει ότι ως κοινωνία αγαπάμε τα άκρα στις απόψεις μας. Τείνουμε να βλέπουμε τα πράγματα ως καλά και ως κακά, ως μαύρα και άσπρα. Το πρόβλημα όμως με την οτροπία ότι πρέπει να κρίνουμε απόλυτα το κάθε τι, είναι ότι ξεχνάμε ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθούμε, ότι πάντα μπορούμε να μάθουμε πράγματα και να εξελιχθούμε. Δεν έχω σκοπό να σας κρίνω σήμερα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα στους ανθρώπους. Όμως έμαθα από μικρή ηλικία ότι η ζωή είναι ένα περίεργο πράγμα, γιατί κυλάει καλά, είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό όμως που δεν συνειδητοποιούμε μέχρι να είναι πολύ αργά, είναι ότι μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό που λένε «έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου» συνέβη και σε μένα πριν από μόλις 3 χρόνια, όταν διαγνώστηκα με λέμφωμα Hodgkin στα 14 μου. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα είδος καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα. Ποιος να ξέρει ότι η ζωή μας μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα λεπτό, πάντως όχι εγώ. Το πρώτο σοκ είναι αυτό σίγουρα που σου μένει όταν μαθαίνεις κάτι τέτοιο. Δεν πίστευα ότι ζω σε αυτή την κατάσταση. Είχα πάντα την υγεία μου δεδομένη. Η υπόθεση λοιπόν με αυτές τις ασθένειες είναι ότι είσαι καλά, πας σε ένα γιατρό και μέσα σε 5 λεπτά μετατρέπεσαι σε ασθενή. Είναι κάτι που ουσιαστικά εισβάλλει μέσα στη ζωή σου και επηρεάζει όχι μόνο εσένα τον ίδιο, αλλά και τα κοντινά σου πρόσωπα. Θέλω να σας πω εδώ ότι όταν έχω κι εγώ όπως εσείς τέτοιες περιπτώσεις, έτρεμε το φιλοκάρδι μου. Δεν ήξερα για ποια δύναμη μιλούσαν, ούτε για ποιο λόγο η ζωή τους άλλαζε προς το καλύτερο. Μου φαινόταν τόσο ξένο, τόσο μακρινό, μέχρι που πέρασα κι εγώ στην απέναντι πλευρά. Είχα να αντιμετωπίσω κάτι που με ξεπερνούσε. Κάτι που ήταν πολύ έξω από τις δυνάμεις και τον έλεγχό μου. Όλα μου φαίνονταν βουνό. Το έβριζαν μπροστά μου και λεγόταν χημειοθεραπείες. Αναμφισβήτητα, ό,τι χειρότερο έχω περάσει στη ζωή μου, μπορεί να ήταν για το καλό μου, όμως με διέλυσαν. Πέρασα αρκετό καιρό στο κρεβάτι του πόνου, όπως το αποκαλούν οι άλλοι. Εγώ όμως θα το πω το κρεβάτι της ζωής, γιατί αυτό είναι για μένα. Ένα κρεβάτι που σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις μια καινούργια ζωή. Μια ζωή στην οποία θα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά και που θα εκτιμήσεις όλα όσα δεν εκτιμούσες μέχρι τώρα. Δεν σου χαρίζεται όμως εύκολα, γι' αυτό και ακριβώς θα σας μιλήσω σήμερα. Όλα τώρα έχουν γίνει μια ανάμνηση και ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Μάθαμε για τις αξίες της και για όλα αυτά που έχουμε και δεν τα βλέπουμε και δεν τα εκτιμάμε. Ένα από τα αναπάντεχα πράγματα που έμαθα μέσα σε όλο αυτό είναι ότι ελάχιστο κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει να κάνει με φάρμακα. Το περισσότερο προς έκπληξή μου έχει να κάνει με πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα. Με το να βρίσκεις μέσα σου την πίστη και την εμπιστοσύνη στους γύρω σου, μα πάνω απ' όλα στον ίδιο στον εαυτό. Με το να χάνεις, αλλά και να ξαναβρίσκεις την ταυτότητά σου και να ανακαλύπτεις μέσα σου τη δύναμη που ούτε καν ήξερες ότι είχες. Έχει να κάνει με το να συνειδητοποιείς ξαφνικά και ίσως μάλιστα με έναν κάπως βίαιο και σκληρό τρόπο ότι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν είναι καθόλου πράγματα, αλλά ανθρώπινες σχέσεις για στιγμές της καθημερινότητας, ακόμα και αν ακούγεται κλισέ. Όσο περισσότερο ζω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι η στάση μας απέναντι στη ζωή. Πιστεύω πως πιο σημαντική είναι η αντίδρασή μας από τα ίδια τα πράγματα που μας συμβαίνουν. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να είχα εστιάσει το γεγονός ότι κάτι κακό μου συνέβη. Εγώ όμως το αντιμετώπισα περισσότερο ως μια ευκαιρία, ως μια εμπειρία η οποία μου επέτρεψε να αισθανθώ πόσο πολύ με αγαπάνε οι άνθρωποι γύρω μου, να αποδεχθώ ολοκληρωτικά τον εαυτό μου, αλλά και να αναγνωρίσω ότι από την πρώτη και όλα στιγμή είχα όλα όσα χρειαζόμουν ήδη μέσα μου για να αντιμετωπίσω αυτή την δύσκολη κατάσταση. Δεν θα σας πω όμως ψέματα, δεν ήταν εύκολα. Έκλαψα πολύ, φοβήθηκα πολύ, αμφισβήτησα πολλά και πολλούς, εκνευρίστηκα με πολλά και πολλούς. Ξέσπασα, απογοητεύτηκα και κουράστηκα. Όμως μετά από όλα αυτά, άρχισα να βλέπω πιο καθαρά όλα όσα έχω αντιμετωπίσει στον δρόμο. Ίσως και να άκουσα τον κόπο γιατί επανεκτίμησα τη ζωή μου. Κάποια μέρα απλώς γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά συνειδητοποιείς τι είναι σημαντικό και τι όχι. Συνειδητοποιείς πόσο μακριά έχεις φτάσει και τότε χαμογελάς. Χαμογελάς γιατί είσαι πραγματικά περήφανος για τον εαυτό σου, για όλα όσα έχεις καταφέρει και για το άτομο που έχεις παλέψει για να γίνεις. Όμως, μια δύσκολη κατάσταση δεν πάει να είναι μια δύσκολη κατάσταση, έτσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, αναρωτιέται κανείς το γνωστό ερώτημα «Γιατί σε εμένα?». Ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον καθένα μας να είναι να συνυπάρξουμε με τα βαθύτερα αυτά γιατί που μας βασανίζουν. Η ερώτηση δεν είναι σπάνια. Τις περισσότερες φορές, ίσως και να κλείνεται βαθιά μέσα στη συνείδησή μας. Και εκεί να μας βασανίζει και να μην μας αφήνει να ησυχάσουμε.
Κι όμως αυτά τα γιατί συνδέουν όχι μόνο την εικόνα του πιο αληθινού εαυτού μας, αλλά και εκφράζουν πιο αληθινή υπαρξιακή απορία αυτού του κόσμου. Το λέμε συνήθως για να εκφράσουμε το μέσα μας. Το λέμε όμως και προσδοκώντας το χάδε μιας απάντησης. Ποιος όμως μπορεί να δώσει απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα, σε ένα ερώτημα τόσο ανθρώπινο, τόσο απαιτητικό, που δεν εκφράζεται με λέξεις, πόσο μάλλον που δεν επιδέχεται μονοσήματες απαντήσεις. Και εγώ τον ερωτήθηκα αυτό. Όμως πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι για κάποιο λόγο πρέπει να πέρασω αυτή τη δοκιμασία. Το γιατί ίσως αργήσω να το καταλάβω, ίσως και να μην το μάθω ποτέ. Όλοι μου λένε πάει πια, πέρασε, ξέχασε το και προχώρα παρακάτω. Όμως εγώ δεν το ξεχνώ, δεν θέλω να το ξεχάσω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είμαι πραγματικά περήφανη για τον εαυτό μου, για αυτό που κατάφερα. Βέβαια, δεν το ευχόμαστε σε κανέναν. Δεν θα ήθελα κανείς σας να περάσει κάτι τέτοιο για να φτάσει σε αυτά τα καλά. Σίγουρα όχι. Απλά σας το λέω γιατί αυτή η εμπειρία με έφερε στο εδώ, στο τώρα. Με συνέδεσε περισσότερο με τον κόσμο γύρω μου και με έκανε να νιώθω πιο ανθρώπινη. Έμαθα ότι όλα είναι σχετικά και προσωρινά, ότι δεν υπάρχει λάθος και σωστό και ότι ο καθένας έχει τη δική του οπτική των πραγμάτων. Στην τελική αυτή η εμπειρία για μένα σημαίνει εξέλιξη. Ήταν μια περιπλάνηση που για μένα συμβολίζει τη διαδικασία της ορίμανσης και της αυτοανακάλυψης. Εμπέδωσα επίσης καλά μια φράση που πάνω κάτω όλοι μας έχουμε ακουστά, λίγοι όμως αντιλαμβάνονται το μέγεθός της. Ότι δηλαδή η ευτυχία είναι στιγμές. Ναι, όντως, είναι στιγμές. Σαν το κλικ μιας φωτογραφικής μηχανής που αποθανατίζει ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, ένα γέλιο, ένα χάδι από ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ένα οικογενειακό κυριακάτικο τραπέζι με πολλά χαμογελαστά πρόσωπα. Μια βόλτα στη θάλασσα, ένα δάκρυ, μια αγκαλιά. Σήμερα, στεκόμενο εδώ μπροστά σας, ξέρω ότι ζω πιο συνειδητά τη ζωή μου. Γιατί χιλιάδες στιγμές τις θεωρούσα δεδομένες, απλά και μόνο επειδή υπέθετα ότι θα υπάρξουν χιλιάδες ακόμη. Ίσως τελικά το να θεωρούμε τα απλά πράγματα δεδομένα να είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Όμως με κάθε στιγμή που περνάει, αποκτάμε εμπειρία ζωής. Προσθέτουμε ακόμα ένα κομμάτι στην πανοπλία μας. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτές τις στιγμές. Άμα έχω μάθει κάτι λοιπόν σε αυτή τη ζωή, είναι ότι ποτέ δεν θα είμαι έτοιμη για αυτά που θα μου φέρει. Δεν θα πω τα κατάλληλα λόγια εκεί που πρέπει, ούτε θα ξέρω πώς να αφαιρθώ σε ορισμένες καταστάσεις. Αυτό όμως που ξέρω με σιγουριά είναι ότι δεν χρειάζεται να έχω πάντα τη σωστή απάντηση. Και ότι κάθε φορά που μία πόρτα κλείνει και μία άλλη ανοίγει, εγώ ξέρω ότι έχω τη δύναμη να προσπαθήσω για το καλύτερο για ακόμα μία φορά. Και αν η ζωή με ξαναφέρει στα όρια, θα το κάνει μονάχα για ένα λόγο. Για να τα ξεπεράσω. Ευχαριστώ.